Γεια σας. Είμαι ο Μινάζας Γένιες, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και σήμερα θα σας δείξω ένα απλό project στο LogiSim, προκειμένου να σας βοηθήσει να καταλάβετε τη χρήση του. Έχουμε λοιπόν ανοίξει το LogiSim, συγκεκριμένα είναι η τελευταία έκδοση που έχω κατεβάσει, η έκδοση 2.7.1 και στο μενού του LogiSim κάτι διαχειριστικό, μπορούμε να αλλάξουμε το zoom. Εγώ το έχω βάλει στο 300% για να είναι ευχάριστο στην προβολή. Έχοντας λοιπόν ξεκινήσει το LogiSim, είμαστε στο βασικό μας κύκλωμα, το main, όπως βλέπετε, και σε αυτό πάνω θα δημιουργήσουμε τα κυκλώματά μας. Βάζουμε πύλες, οι οποίες μπορούμε να τις πάρουμε από το μενού Gates. Υποστηρίζονται όλες οι βασικές πύλες, και στη συνέχεια, από αυτές τις πύλες δημιουργούμε ένα module, και το οποίο το module μπορούμε να το επαναχρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε κάτι μεγαλύτερο. Σήμερα θα κάνουμε έναν πλήρη αθροιστή των 4 bit, χρησιμοποιώντας πλήρεις αθροιστές του 1 bit. Άρα το πρώτο πρόβλημα είναι να δημιουργήσουμε έναν πλήρη αθροιστή του 1 bit, στη συνέχεια να το κάνουμε module, βιβλιοθήκη και να το επαναχρησιμοποιήσουμε 4 φορές. Για να κάνουμε λοιπόν έναν πλήρη αθροιστή, μπορούμε να αρχίσουμε να σέρνουμε πύλες ή μπορούμε να ζητήσουμε από το ίδιο το LogiSim να το σχεδιάσει. Εδώ έχει βέβαια κάποια κυκλώματα που τα έχει υλοποιήσει με δικό του τρόπο. Καλύτερα είναι να υλοποιήσουμε εμείς το κύκλωμά μας από το 0. Να μην χρησιμοποιήσουμε δηλαδή κάποιον αθροιστή όπου παρέχει αυτή τη δυνατότητα. Ο σκοπός λοιπόν είναι να φτιάξουμε ένα module και να το επαναχρησιμοποιήσουμε. Πάμε λοιπόν στο μενού σχετικά με το κύκλωμα, όπου πρέπει να δηλώσουμε τις εισόδους. Ή μπορούμε να δώσουμε κατευθείαν την έκφραση. Ας δώσουμε λοιπόν τις εισόδους, βλέπουμε εδώ ότι δεν μπορούμε να πατήσουμε κλικ. Αν γράψουμε όμως εδώ κάτω το όνομα της εισόδου, θα το καταφέρουμε. Θέλουμε να έχουμε 3 εισόδους. Ο πλήρης αθροιστής έχει 3 εισόδους, δηλαδή έχει το α, το β και το σ, το carry in, και 2 εξόδους, το sum και το carry out. Άρα βάζω το α. Η πρώτη είσοδος είναι το α, η δεύτερη είσοδος είναι το β, η τρίτη είσοδος είναι το σ από το carry. Αν το γράψω carry in κιόλας. Στις εξόδους θα έχουμε 2. Θα έχουμε το S και το carry, το sum και το carry. Έχουμε δώσει τις εισόδους και τις εξόδους, μπορούμε να σχεδιάσουμε εδώ τον πίνακα. Για παράδειγμα, όταν είναι όλα 0, έχουμε 0 και 0 στο αποτέλεσμα. Αν έχουμε ένα bit, τότε είναι στο sum 1, δηλαδή έχουμε 0 συν 0 συν 1, άρα αποτέλεσμα 1 και κρατούμενο 0. Αν είναι 0 και 1 και 0, πάλι το sum είναι 1 και το κρατούμενο είναι 0. Εδώ όμως τώρα στην επόμενη γραμμή που έχουμε άσο και άσο, σημαίνει ότι θα έχουμε αποτέλεσμα 0, αλλά κρατούμενο 1. Γιατί 1 και 1, 0 και 1 το κρατούμενο. Μετά έχουμε τη γραμμή 1-0-0, άρα στο S θα είναι 1 και στο κρατούμενο 0. Μετά έχουμε 1 και 1, άρα έχουμε αποτέλεσμα sum 0. Πατώντας κλικ με το αριστερό κουμπί του mouse, μπορώ κάθε φορά και αλλάζω την τιμή. Έχω 0 και κρατούμενο 1. Παρακάτω έχω 1 και 1, 0. Άρα πάλι έχω 0 στο sum και κρατούμενο εξόδου 1. Και τέλος στην γραμμή 1 και 1 και 1 έχω S1 και κρατούμενο 1. Έχουμε δημιουργήσει λοιπόν αυτόν τον πίνακα και μπορούμε να κατασκευάσουμε το κύκλωμά μας. Αν πατήσουμε Build Circuit, χρησιμοποιώντας, ας το ονομάσω εδώ, αυτό είναι το Fullader FA. Στο project μας, Untitled 2, δεν έχω και άλλο ανοιχτό, Untitled 2, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω
Gates. Θέλω όμως μόνο πύλες δύο εισόδων. Αυτό βέβαια είναι στην επιλογή μας πώς θα το κάνουμε. Πατάω OK και μπορώ να το κλείσω αυτό. Και μπορώ τώρα να μειώσω λίγο το zoom για να φαίνεται όλο το κύκλωμά μου. Το κύκλωμά μου λοιπόν είναι αυτό εδώ πέρα. Αυτό το κύκλωμα να δοκιμάσουμε. Αν έχω την τιμή, για παράδειγμα, βάζω το χέρι εδώ. Αν έχω την τιμή 1 και 1, βλέπω ότι έχω κρατούμενο 1 και σαν 0. Αν έχω, για παράδειγμα, 1 και 1 και 1, τότε έχω 1 στο sum και 1 στο carry out. Έχοντας λοιπόν αυτό το κύκλωμα, το οποίο βλέπουμε ότι έχει αρκετές πύλες, θα μπορούσαμε βέβαια να το σχεδιάσουμε με half adders, δηλαδή να έχουμε ένα half adder και μετά να βάλουμε δύο half adder και να τους συνδέσουμε και να κάνουμε full adder. Αυτό λοιπόν είναι το κύκλωμά μας το οποίο θα το αποθηκεύσουμε τώρα. Δηλαδή θα πάμε File, Save As. Έχουμε εδώ, βλέπετε, δύο κυκλώματα, το Full Adder και το Main. Το Main είναι κενό, δεν έχει τίποτα. Διπλό κλικ στο Full Adder. Δηλαδή θα αποθηκεύσουμε τώρα το project μας, που αυτή τη στιγμή είναι Untitled 2 και έχει δύο κυκλώματα, από το οποίο το Full Adder είναι το χρήσιμο. Εδώ μπορούμε να φτιάξουμε και άλλο κύκλωμα. Θα μπορούσαμε να φτιάξουμε και ένα Half Adder, για παράδειγμα. Και να το αποθηκεύσουμε και να φαίνεται εδώ. Αλλά δεν θα το κάνουμε τώρα. Πάντως μπορούμε εδώ να έχουμε πολλά κυκλώματα, να έχουμε δηλαδή την βιβλιοθήκη μας με τα κυκλώματα. Το αποθηκεύουμε το κύκλωμά μας αυτό. Το αποθηκεύουμε με όνομα My Library, για παράδειγμα. Σκεύεται αυτό το κύκλωμα και μπορώ μετά να κάνω νέο project. Πάλι είμαστε στο κενό εδώ πέρα. Θέλουμε να βάλουμε τώρα το module αυτό το Full Adder. Για να το κάνουμε αυτό πάμε στο project. Add Load Library. Θα προσθέσουμε eCircuit Library. Αν πατήσουμε στο Add Circuit θα μας πει δώσε C το όνομα και θα είναι κενό. Θα πρέπει να το σχεδιάσουμε εμείς. Ενώ με το Library, δηλαδή Load Library Logisim, το οποίο είναι βασικά το project που έχουμε δημιουργήσει, και το βλέπουμε εδώ, θα το δούμε ότι φορτώνεται και βλέπουμε εδώ το My Library με τα δύο αυτά designs από τα οποία το ένα είναι σκέτο. Είναι κενό. Θα μπορούσαμε βέβαια να το έχουμε διαγράψει, αλλά ας το δούμε έτσι. Αυτό είναι το Full Adder. Μπορούμε λοιπόν το Full Adder να το σύρουμε και να το τοποθετήσουμε κάπου. Και βλέπουμε τις εισόδους. Για παράδειγμα, αν το αφήσω από πάνω το mouse, είναι είσοδος Α, είσοδος Β, είσοδος σε in. Και εδώ έχουμε και το C. Επειδή έχουμε συνηθίσει τον Full Adder να τον βλέπουμε από πάνω προς τα κάτω, μπορούμε να αλλάξουμε εδώ την τοποθέτηση. Δηλαδή τώρα είναι East. Αν θέλουμε λοιπόν να το κάνουμε με άλλη μορφή, το κάνουμε South. Με το South σημαίνει έχουμε την είσοδο από πάνω, βλέπετε εδώ A, B, C και την έξοδο από κάτω. Και μπορούμε βάλουμε και μια ετικέτα Full Adder για παράδειγμα και να βλέπουμε ότι είναι Full Adder. Αυτό λοιπόν το σχήμα τώρα να το κάνουμε, το χρειαζόμαστε να το κάνουμε 4 φορές. Ας μεγαλώσω λίγο το zoom και ας βάλω άλλους 3 Full Adder γιατί θέλουμε να κάνουμε, είπαμε, 4 bit. Άρα το βάζω, προσπαθώ να το βάλω στην ίδια ευθεία, αλλά επειδή έχω snap to grid δεν το βοηθάει, ας το βάλω δίπλα, όσο πιο δίπλα μπορώ, ίσως το zoom, έπρεπε να το αλλάξω για να δω στα 250 zoom, ούτε στα 250 μου επιτρέπει, άρα πρέπει να το έχω εδώ και να δω, ούτε εδώ. Δεν πειράζει, θα είναι στο ίδιο ύψος. Αλλά είναι αυτό ακριβώς. Βέβαια θα το γυρίσουμε, οπότε ας το βάλω έτσι και ας πάλι επιλέξω το South. Οπότε τώρα που το γύρισα ήρθε σε αυτό το orientation, το σωστό. Ας βάλω και τα υπόλοιπα, άλλους λοιπόν 2 full adder.
πιο και αυτό, ας το γυρίσω το orientation σε south για να το βάλω στην ίδια ευθεία. Και ακόμα ένα. Το γυρίσω και αυτό στο south και θα το πω στην ίδια ευθεία. Έχω λοιπόν τοποθετήσει 4 full adder. Θέλω όμως να προβώ και στη συνδεσμολογία των εισόδων. Επιλέγουμε από το μενού το wiring το pin. Pin εισόδου. Εδώ λοιπόν θα βάλω το pin εισόδου, το οποίο θα το γυρίσω ώστε να φαίνεται προς την άλλη μεριά να δείχνει. Δηλαδή θα πρέπει αντί για east να δείχνει west. Έχω λοιπόν αυτό το pin. Επίσης, σημαντικό στοιχείο είναι ότι έχω 4 bit, άρα αυτή την είσοδο ας την κάνω να είναι 4 bit. Ένα τετράμπιτο. Όμως τώρα δεν μπορώ να κάνω κατευθείαν τη σύνδεση. Δεν μπορώ δηλαδή να πιάσω τη σύνδεση και να το συνδέσω εδώ πέρα. Γιατί θα είναι πρόβλημα αν το βάλω. Μου το αναφέρει κάτω. Προσοχή, έχουμε μη συμβατό bit width, γιατί έχουμε 4 bit και εδώ είναι 1 bit. Κάνω undo, Ctrl Z. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα εργαλείο το οποίο μου επιτρέπει να χωρίζω τα bit στον κάθε ένα ξεχωριστά. Από τα εργαλεία που βλέπουμε, για παράδειγμα, στο input output δεν υπάρχει, όπως βλέπετε. Στο base δεν υπάρχει. Στο memory είναι τα flip-flop, δεν υπάρχουν. Στο arithmetic ούτε εδώ υπάρχει. Εδώ είναι τα bit selector και polyplex και τα λοιπά, ούτε εδώ να χρησιμοποιήσουμε. Ενώ το splitter είναι αυτό που θέλουμε. Δηλαδή στο splitter θα το βάλουμε με τρόπο που θα το έχουμε orientation προς την άλλη πλευρά, δηλαδή west, bit width εισόδου, 4 bit, και bit και στην έξοδο θα βγάλει σε 4 γραμμές. Θα βάλω λίγο καλύτερα τοποθετημένα, άρα συνδέω κύκλο με αυτό και μετά σε κάθε full adder κάνω την κατάλληλη σύνδεση. Δηλαδή στην β αυτό η β είσοδο μπαίνει και το επόμενο bit είναι με τη σειρά των βαρών βέβαια. Το πρώτο bit εδώ. Και το full adder ας το φέρω λίγο δίπλα για να μπορέσω να το συνδέσω καλύτερα. Και έχω λοιπόν βάλει παντού τη β είσοδο. Έχω προσέξει ότι έχω τη β είσοδο. Μπορώ δηλαδή σε αυτό εδώ πέρα το κουτί να θέσω το label ότι είναι η β είσοδος. Παρόμοια διαδικασία θα κάνω για την α είσοδο. Την α είσοδο έστω να την βάλω από την άλλη πλευρά. Θα βάλω λοιπόν ένα pin από αυτή την πλευρά, η οποία θα έχει 4 bit, γιατί είναι για 4 full adder. Θέλουμε έναν πλήρη αθροιστή των 4 bit. Θα χρησιμοποιήσω το splitter, το οποίο θέλουμε να το γυρίσουμε ελαφρώς προς την άλλη πλευρά, δηλαδή προς south. South. Καλύτερα νομίζω είναι και ο άλλος. Και βλέπετε εδώ ότι μπορούμε να αλλάξουμε και αυτό, να το κάνουμε right-handed. Και θα γράψουμε ότι είναι 4 bit στην είσοδο, 4 bit στην έξοδο. Μπορώ να το φέρω λίγο πιο άκρη για να το κάνουμε λίγο καλύτερα διαχειρίσιμο για να μην πέφτουν οι συνδέσεις
πάνω στις άλλες, ας σας βάλω εδώ για παράδειγμα. Συνδέω τα bit εδώ και πρέπει να συνδέσω τους full adder με το κατάλληλο βάρος. Δηλαδή, στο full adder που παίρνει το bit 3 του β, πρέπει να βάλω το bit 3 του α. Και θα μπει όχι στο sane, θα μπει στο α. Άρα, συνδέω βάρος bit 3, από τη μία έχω το β στοιχείο και από την άλλη το α. Ομοίως, λέω στο bit 2, εκεί που είχα το full adder του β, το α. Συνεχίζω προς το bit 1 και τέλος θα βάλω το bit α. 2, το συνδέσω έτσι. Θα φέρω λίγο πιο κοντά, ή μάλλον θα το πάω λίγο πιο πίσω αυτό. Λίγο καλύτερα. Δηλαδή, συνδέσουμε κατευθείαν έτσι. Έτσι πως το κάναμε όμως φαίνεται εδώ να συνδέεται αυτή η γραμμή με όλους αυτούς τους ακροδέκτες που του κονίσαμε. Άρα θα το διορθώσω τώρα ευθύς αμέσως, γιατί είναι προβληματικό να συνδέονται όλα αυτά μεταξύ τους. Δηλαδή αυτό εδώ πέρα θέλουμε να συνδέονται. Υπάρχει βραχυκύκλωμα. Ωραία. Τώρα είναι το σωστό κύκλωμα. Δηλαδή, εδώ έχουμε το α, όπως βλέπετε, που συνδέεται με το bit 0 από την είσοδο α και βάζω το label α σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, είναι το α. Άρα, το bit από το α input το 0 και ομοίως και από το β. Στην ίδια θέση εδώ μπαίνει το α, το bit 2, δηλαδή στη δεύτερη θέση το bit 1 μπαίνει, είναι το δεύτερο full adder. Το bit 1, εδώ μπαίνει το bit 2 από το α, bit 2 από το β και ούτω καθεξής. Το επόμενο σημείο που πρέπει να κάνουμε είναι να συνδέσουμε τα carry, τα κρατούμενα. Δηλαδή το carry εξόδου πρέπει να συνδεθεί στο carry. Carry εξόδου συνδέεται στο carry εισόδου. Carry λοιπόν εξόδου, ομοίως, από κάθε βαθμίδα συνδέεται στο carry εισόδου της άλλης. Και ομοίως και αυτό εδώ πέρα. Και έχουμε στο τέλος ένα κρατούμενο εξόδου, το οποίο θα πρέπει να τοποθετήσουμε σε μία έξοδο. Ας βάλω λοιπόν ένα pin εξόδου, τραβάω το pin, ως προεπιλογή είναι input όπως βλέπουμε. Αν όμως πάμε στο output εδώ την επιλογή και πατήσουμε yes, γίνεται pin εξόδου. Σε αυτό το σημείο λοιπόν θα το βάλω το ετικέτα C που είναι το carry, είναι ε γιατί ακόμα δεν λειτουργεί το κύκλωμα, έχουμε χ, έχουμε αδιευκρίνησεις και καταστάσεις. Θα το διορθώσουμε όμως. Και θα βάλουμε και τα S σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, θα βάλουμε πάλι pins εξόδου. Βάζω το pin, το οποίο θα είναι έξοδο, το βάζω yes, και ας κοιτάει προς τα πάνω. Δηλαδή, north. Συνδέθηκε λοιπόν το πρώτο. Βάζω και τα υπόλοιπα. Και πρέπει να τα κάνω εξόδου και να κοιτάνε north. Και να είναι στο ίδιο ύψος. Τα συνδέω. Συνδέθηκε γι' αυτό. Πάω στο άλλο. Να είναι εξόδου και έχουμε facing north. Και τέλος,
το beat στη θέση 3, 0, μάλλον στη θέση 2, 0, 1, 2, το τρίτο beat που είναι στη θέση 2, το κάνουμε και αυτό να είναι beat 3. Να είναι έξοδος, output yes, facing north, το βάζω στο κατάλληλο σημείο και το έχουμε κάνει. Το κύκλωμα ακόμα παραμένει αδιευκρίνιστο γιατί δεν έχουμε ένα κρατούμενο που πρέπει να το ρυθμίσουμε. Δηλαδή, σε αυτό το κρατούμενο θα πρέπει να βάλουμε έναν ακροδέκτη. Κοιτάει δυτικά και θα μπορούμε να το χειριζόμαστε. Τώρα, σε αυτό εδώ το σύστημα, με το χεράκι βάζω τιμές. Αν βάλω σε όλα 0 και το κρατούμενο 0 και στον αριθμό μας εδώ 0, βλέπουμε ότι έχουμε μηδενικό αποτέλεσμα. Έστω προσθέτουμε εδώ, ένα bit εδώ, ένα bit εδώ και ένα bit εδώ. Άρα το 1010 βλέπουμε ότι αν προσθεθεί με το β έχει αυτό το αποτέλεσμα, που είναι σωστό. Για να δούμε τώρα να φτιάξουμε ένα κρατούμενο. Αν βάλουμε εδώ να έχει 1, βλέπουμε ότι το 1010, αν προσθέσουμε αυτό και ας το επιβεβαιώσουμε, 1 και 0, 1. Πάμε στην επόμενη θέση. 0 και 1, 1. Πάμε στην επόμενη θέση. 1 και 0, 1. Και πάμε και στην τελευταία θέση. 1 και 1, 0 και 1 το κρατούμενο. Και αν βάλω βέβαια και ένα κρατούμενο, βλέπετε πως πηγαίνει ένα κλικ προς τα δίπλα, προς τα αριστερά δηλαδή. Λειτουργεί λοιπόν ο πλήρης αθρηστής. Βέβαια, θα μπορούσαμε να το βελτιώσουμε κι άλλο με το να το κάνουμε πλήρη αθρηστή αφαιρέτη. Για να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει εδώ στο β να προσθέσουμε μία πύλη XOR. Όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν τα προσθέσουμε με XOR. Ας κάνουμε λοιπόν αυτή την αλλαγή. Ας το αποθηκεύσω βέβαια ως Full Undertone 4, FA4, γιατί είναι 4 bit και θέλω να το κάνω πλήρη αθρηστή αφαιρέτη. Για να το κάνουμε αυτό θα πρέπει να υπολογίσουμε το συμπλήρωμα ως 2. Το συμπλήρωμα ως 2 υπολογίζεται με το να αντιστρέψουμε όταν έχουμε την πράξη ασφαίρεση στον αριθμό που βρίσκεται σε αυτό εδώ το σημείο. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Θα κάνουμε το εξής. Θα βγάλω, μάλλον θα το πάω, θέλω να το μεταφέρω δίπλα ή να βγάλω αυτό το σύστημα εδώ πέρα. Βάζω το βελάκι λοιπόν εδώ για να επέμβω και να κάνω τις αλλαγές που θέλω. Όπως δείτε, όπως βλέπετε το κόβω αυτό. Μείνει μόνο του. Α, έφυγε και το β βέβαια. Εντάξει, θα το ξαναφτιάξω. Θα πρέπει λοιπόν, δηλαδή το β εδώ, έχει χωρίσει από εδώ. Πρέπει λοιπόν να έχουμε τη δυνατότητα να αντιστρέψουμε αυτά τα bit. Το μεταφέρω αυτό δίπλα και θα σβήσω αυτές τις γραμμές γιατί θα πρέπει να κάνω την αντιστροφή. Και πώς γίνεται η αντιστροφή? Η αντιστροφή γίνεται χρησιμοποιώντας πύλη XOR. Πάω λοιπόν, παίρνω 4 πύλες XOR θα χρειαστώ. Οι πύλες XOR θα πρέπει να έχουν 2 εισόδους. Επιλέγω λοιπόν Number of Inputs 2 και ας βάλω πύλη, εδώ το gate size να είναι μικρή και να δείχνει προς το west. Έχω λοιπόν πύλες. Θέλω όμως χώρο, οπότε το μεταφέρω και άλλο άκρη αυτό. Γιατί θέλω να χωρέσει το κύκλωμά μου και να δούμε πώς θα το καταφέρουμε. Ας το βάλουμε και αυτό παρακάτω. Θέλουμε να ανοίξουμε χώρο για 4 πύλες. Αυτό ας το βάλω να κοιτάει προς τα πάνω, δηλαδή προς το north. Ναι. Λοιπόν, βάλαμε την πρώτη πύλη. Μπορώ με copy-paste να αντιγράφω τις πύλες.
όπως βλέπετε, και αντέγραφα 4 πύλες. Βάζω όλες, ας τις βάλω κοντά για να χωρέσει το κύκλωμά μου και το κάθε bit πάει στον ένα ακροδέκτη. Για παράδειγμα, το 0 bit πάει σε αυτή την πύλη, στην πρώτη πύλη, στη δεύτερη πύλη και στην τρίτη πύλη. Τώρα, το άλλο τι θα το συνδέσουμε. Για να συνδέσουμε στο άλλο, θα το συνδέσουμε στο κάρι. Δηλαδή, θα οδηγήσουμε το κάρι έτσι, σε κάθε πύλη. Και αυτό έχει ως συνέπεια ότι αν δώσουμε ένα σε αυτό εδώ που ήταν το κάρι, τότε οι πύλες XOR θα αντιστρέψουν αυτά τα bit και θα έχει ως συνέπεια να λειτουργήσει ως συμπλήρωμα ως προς ένα. Και πρέπει τώρα να κάνουμε τις συνδέσεις, αλλά πρέπει να προσέξουμε να κάνουμε τις συνδέσεις σωστά. Δηλαδή εδώ βλέπουμε ότι το 3 μας το δείχνει εδώ κάτω. Σε αυτό εδώ μπορούμε, πάμε τώρα για λόγους ευκολίας, το τρίτο bit να εμφανιστεί πάνω. Βλέπετε εδώ τη σειρά. Το bit 0 είναι στη θέση 0. Ας το κάνουμε λίγο ανάποδα. Ας βάλουμε το bit 3 να είναι στη θέση 0. Το bit 2 να είναι στη θέση 1. Ας το φτιάξω λίγο, στην αρχή ας βάλω παντού none και θα το φτιάξω τώρα ως εξής. Το bit 3 ας είναι στην κορυφή και εμφανίζει το 3 στην κορυφή. Το bit 2 μετά ας ακολουθεί ακριβώς από κάτω. Το bit 1 ας βρίσκεται ακριβώς από κάτω. Και το bit 0 ακριβώς από κάτω. Άρα είδατε ότι το bit με βάρος 3 εμφανίζεται τώρα πάνω. Και αυτό μας βοηθάει στο σχεδιασμό. Δηλαδή τώρα πολύ απλά μπορώ να τραβήξω αυτό το σχεδιασμό σε αυτό το σημείο και κατευθείαν το συνδέω στο βάρος 3. Για να συνδέσω την πύλη με βάρος 2, που είναι αυτή, βλέπετε, βάρος 2, στη σωστή θέση. Να συνδέσω πύλη αυτή στο χαμηλότερο βάρος εδώ, αυτό είναι το βάρος 0 όπως βλέπετε, και τέλος αυτή την πύλη σε αυτό εδώ το βάρος. Έχουμε λοιπόν υλοποιήσει αυτό το κύκλωμα, το οποίο κάνει και αφαίρεση. Πρέπει να μικρύνω λίγο το zoom level όμως, ας το πάω στο 200 για να φαίνεται. Έχω λοιπόν τιμές. Αν έχω σε αυτό τον επιλέκτη, σε αυτό το σε αυτή την είσοδο που επιλέγει αν θα κάνουμε πρόσθεση ή αφαίρεση. Αν έχω 0, έχω πρόσθεση. Αν έχω 1, έχω αφαίρεση. Αν έχω λοιπόν 0, κάνω πρόσθεση. Λειτουργεί το κύκλωμα ως έχει. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν βάλω, ας το έχω 1, 1, 1, 0 και 0, 0, 0, 1. Και έχει ως αποτέλεσμα 1, 1, 1, 1 και κρατούμενο 0. Αν όμως θελήσω να κάνω την αφαίρεση και συγκεκριμένα έστω θέλω να αφαιρέσω 1, 1, 1, 1, 1. Το αποτέλεσμα καταλαβαίνουμε ποιο θα είναι. Δηλαδή έχω 1, 1, 1, 1. Αν θέλω λοιπόν να κάνω αφαίρεση, βλέπετε 1, 1, 1, 1 μείον αυτό, το αποτέλεσμα είναι 1, 1, 1, 0. Το κρατούμενο, υπενθυμίζω, στο συμπλήρωμα ως προς 2 θα κάνουμε αφαίρεση αγνοείται. Άρα το σωστό αποτέλεσμα είναι το 1, 1, 1, 0. Έχουμε βρει λοιπόν σωστό αποτέλεσμα. Αν αφαιρούσα 2, δηλαδή έχω τον αριθμό εδώ το 15 και αφαιρώ το 2. Κοιτάξτε τώρα τι θα βρούμε. Θα δούμε το 13, δηλαδή 8 συν 4, 12, συν 1, 13. Το κύκλωμα λοιπόν της αφαίρεσης λειτουργεί σωστά, όπως και της πρόσθεσης. Αν βάλω 0, είναι πρόσθεση. Δηλαδή το 1, 1, 1, 1 συν 1, 0 έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε 1 και ένα το κρατούμενο. Ενώ αυτό αν είναι 0, έχουμε το 1, 1, 1. Λειτουργεί αυτό το κύκλωμα. Αν θέλουμε να το κάνουμε ακόμα όμως καλύτερο το κύκλωμα, μπορούμε να δώσουμε και τις σημαίες. Έχουμε τη μία σημαία το κάρι. Μία άλλη σημαία που μας αφορά είναι η σημαία μηδενικού αποτελέσματος.
Για να έχουμε τη σημαία μηδενικού αποτελέσματος, βάζουμε μία πύλη NOR. Το αποτέλεσμα τι σημαίνει? Ότι όλα αυτά τα bits στην έξοδο είναι 0. Για να το κάνουμε αυτό, καταρχήν το μέγεθος το βάζω μικρό, narrow, το βάζω να κοιτάει προς τα κάτω, south, και ρυθμίζω ότι είναι 4 bit. Συνδέω λοιπόν εξόδους sum σε αυτή την πύλη και εννοείται ότι πρέπει να βάλω και μία έξοδο, τη σημαία, η οποία θα κοιτάει προς τα πάνω, north, και θα είναι έξοδος. Yes. Λοιπόν, η σημαία είναι 0, μπορώ να βάλω και την ετικέτα εδώ, ότι είναι το zero flag. Ας το γράψω κανονικά, zero flag για παράδειγμα. Για να έχω ένα μηδενικό αποτέλεσμα, αν βάλω παντού 0, δηλαδή εδώ βάζω με το χεράκι, επιλέγω το χεράκι και τα κάνω όλα 0, 0, 0, 0, 0, βλέπω ότι το zero flag ενεργοποιήθηκε. Δηλαδή, μόλις εμφανίστηκε μηδενικό αποτέλεσμα, έχω σημαία 1. Να επιθυμίσω αυτό, είναι το carry flag. Ας το γράψω καλύτερα για να το δείτε. Εδώ είναι το carry flag, η σημαία κρατουμένου. Μικρύνω λίγο το zoom. Λοιπόν, θα κινήσω λίγο για να φαίνεται καλύτερα. Εδώ, carry flag. Ωραία, έχουμε δύο σημαίες, carry flag, zero flag. Λείπει το sign flag. Το sign flag πάλι είναι ένα pin εξόδου. Το βάζω, είναι έξοδος, output yes. Το οποίο το συνδέω στο πιο σημαντικό sum, στο πιο σημαντικό bit του sum, το οποίο είναι αυτό. Το οποίο αυτό είναι το sign flag. Γιατί ξέρουμε το MSB, το most significant bit, κάθε φορά μας δείχνει το πρόσημο. Έτσι, αν έχω για παράδειγμα έναν αριθμό 100, κοιτάξτε, το sign flag είναι 1. Γιατί αν θεωρηθεί αυτός ότι είναι προσημασμένος αριθμός, σημαίνει ότι έχουμε ένα στο most significant bit, άρα σημαίνει ότι είναι αρνητικός αριθμός. Και το sign flag ενεργοποιείται κάθε φορά που έχουμε αρνητικό αριθμό. Δεν σημαίνει ότι όλοι οι αριθμοί είναι αρνητικοί. Όταν έχουν ένα, μπορεί να είναι μη προσημασμένοι. Αλλά αν είναι προσημασμένος, είναι αρνητικός. Και η τελευταία σημαία που μας λείπει είναι η σημαία υπερχείλισης. Για να υπολογίσουμε τη σημαία υπερχείλισης, θα χρησιμοποιήσουμε μια πύλη XOR. Παίρνουμε λοιπόν μια πύλη XOR, την οποία θα την κάνω πάλι μικρή, narrow. Θα έχουμε δύο εισόδους όλο και όλο. Και θα τη γυρίσω να κοιτάει προς τα κάτω, δηλαδή να κοιτάει south. Θα τη βάλω σε αυτό το σημείο. Και θα βάλω την έξοδό μας, ένα pin εξόδου, όπου αυτό το pin θα κοιτάει προς τα πάνω, γιατί θέλω να συνδεθεί άμεσα με την πύλη, και θα είναι βέβαια έξοδος. Κοιτάξτε, είναι κόκκινο τώρα, ενώ μόλις γίνει yes, τουλάχιστον γίνεται αδιευκρίνιστο. Για να ενεργοποιηθεί το overflow, ξέρουμε από τη θεωρία ότι παίρνουμε το bit κρατουμένου εισόδου στην τελευταία βαθμίδα, δηλαδή αυτό είναι, κοιτάξτε, το carry, C. Το carry in της τελευταίας βαθμίδας. Θα το πάρω λοιπόν αυτό να το συνδέσω και θα συνδέσω επίσης και το carry εξόδου της τελευταίας βαθμίδας. Άρα από αυτό εδώ το σημείο παίρνω το carry εξόδου. Και έχω τώρα αυτή τη σημαία η οποία είναι η overflow. Overflow έχω όταν κάνω μια πράξη της πρόσθεσης με αριθμούς με ίδιο αποτέλεσμα, ίδιο πρόσημο. Για παράδειγμα, ας
πειράξω εδώ λίγο, έστω προσθέτω έναν αριθμό, για να δούμε τώρα, δεν υπακούει καλά. Αποθηκεύσουμε γιατί καθυστέρησε λίγο. Σε ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Πρόσθεσα τον αριθμό 1100 που ως προσημασμένος είναι αρνητικός αριθμός. Είναι πρόσθεση γιατί δεν έχω 0 και τον άλλο αρνητικό αριθμό 1010. Δηλαδή πρόσθεσα δύο αρνητικούς αριθμούς. Και περίμενα το αποτέλεσμα να είναι αρνητικός αριθμός. Πρόσθεσα λοιπόν δύο αρνητικούς αριθμούς, γιατί έχουν MSB1, και το αποτέλεσμα είναι το 0110, δηλαδή ένας αριθμός που είναι θετικός, γιατί έχει 0 στο MSB. Γι' αυτό λοιπόν ενεργοποιήθηκε σημαία overflow, ενεργοποιήθηκε σημαία που δείχνει ότι έχουμε υπερχείληση. Γιατί προσθέσαμε αριθμούς με ίδιο πρόσημο, καταλήξαμε σε αριθμό με άλλο πρόσημο. Αν βέβαια αυτοί οι αριθμοί είναι μη προσημασμένοι, τότε αγνοούμε το overflow, τότε μας ενδιαφέρει το carry flag. Η υπερχείληση έχει νόημα μόνο στους προσημασμένους αριθμούς, στους μη προσημασμένους έχει το carry flag. Και μπορούμε και αυτό να το αποθηκεύσουμε λοιπόν, save. Αυτός είναι το 4 bit, άρα μπορούμε να κάνουμε ένα νέο κύκλωμα ομοίως και να το προσθέσουμε load library, load sim library, το FA του 4 bit, όπως βλέπετε. Έχουμε module αυτό το 4 bit. Βλέπετε εδώ τις εισόδους όλες αυτές που έχουμε πει. Για παράδειγμα, εδώ τι είναι. Είναι το overflow, βλέπετε. Εδώ είναι δίπλα. Να κάνω λίγο zoom να το δούμε καλύτερα. Το ένα είναι το overflow. Δίπλα είναι, πρέπει να έχουμε δώσει ετικέτα δίπλα. Σε κάποια που έχουμε δώσει ετικέτα θα μας το πει. Εδώ τι είναι το μπλε. Σε όλα πρέπει να δώσουμε ετικέτα για να μην υπάρχουν αυτά τα θέματα. Εδώ είπε είτε το β. Εδώ είναι η έσοδος β. Flag, carry flag, α. Έχει λοιπόν τα bit εξόδου και τα bit εισόδου. Θα μπορούσαμε να έχουμε συγκεντρώσει και την έξοδο σε ένα bus, δηλαδή να δίνει μια έξοδο S των 4 bit και όχι S1, S2, S3, S4. Αν το δούμε τώρα, εδώ τώρα είναι ξεχωριστά αυτά τα bit όπως βλέπετε. Μπορούμε να τα συνδέσουμε με ένα splitter σε μία είσοδα. Το κάνω έτσι γιατί θα είναι πιο σωστό. Δηλαδή να σβήσω αυτά εδώ, να πάρω ένα splitter, να το τοποθετήσω. Είμαι σε άλλο κύκλωμα, οπότε ας το κλείσω αυτό για να επέμβω πάλι πάνω στο κανονικό, το δικό μου κύκλωμα, αυτό εδώ πέρα. Άρα, σας είπα, σβήνω αυτά τα ξεχωριστά bit που μας μπερδεύουν από τη στιγμή που έχουμε ένα multi-bit κύκλωμα. Βάζω ένα splitter, το οποίο θα θέλω να κοιτάει προς τα κάτω. Θέλουμε να είναι το 4 bit στην είσοδο, 4 bit στην έξοδο. Συγκεντρώνει τώρα τα bit, δηλαδή στη θέση 0 θα πάρει το χαμηλότερο βάρος και το σύνδεσα. Μετά ακολουθεί στη θέση 1 και μετά ακολουθεί στη θέση 2, ωραία, και τέλος στη θέση 3. Και εννοείται πρέπει να βάλουμε το πίν εξόδου. Το πίν είναι έξοδος, output yes, κοιτάει προς το west και γράφουμε, σημειώνουμε ότι είναι 4 bit.
και συνδέουμε το μπας με αυτό. Και μπορούμε να έχουμε μία έξοδο, η οποία την ονοματίσουμε κιόλας. Είναι καλό να ονοματίζουμε τις εξόδους. Αυτή είναι η έξοδος, αυτό το πούμε S. Αυτό ας το δώσουμε ετικέτα να πούμε add sub, το ονομάζουμε αυτό. Συνέχεια, για να δούμε, τα έχουμε ονοματίσει όλα τα άλλα. Τα έχουμε ονοματίσει. Έχουμε το α, το β, το add sub. Add sub, carry flag, sign flag, overflow, zero flag. Μπορούμε να το αποθηκεύσουμε αυτό. Να κάνουμε edit circuit appearance, αν θέλουμε να τοποθετήσουμε τις εισόδους εμείς εκεί που θέλουμε. Βλέπετε, εδώ μας δείχνει τι είναι, είναι η έξοδος. Μπορούμε δηλαδή αυτή την έξοδο να τη βάλουμε, βλέπετε εδώ κάτω το κύκλωμα. Μας δείχνει κάθε φορά τι είναι. Αυτό είναι είσοδος. Αυτό είναι η σημαία που επιλέγει το τι θέλουμε να κάνουμε, τη λειτουργία. Μπορούμε να το φέρουμε να είναι εδώ πάνω, για παράδειγμα. Αυτό είναι μια σημαία μηδενικού αποτελέσματος. Βλέπετε το μικρό κύκλο που φαινίστε κάτω. Η άλλη σημαία, ας βάλω και αυτή, ας βάλω όλες τις σημαίες κάτω. Εδώ είναι άλλη σημαία. Ας φέρω λίγο δίπλα τις σημαίες. Το μεγαλώσω λίγο για να χωράνε όλες τις σημαίες. Ας βάλω και την άλλη σημαία. Αυτή είναι η άλλη σημαία, το carry flag. Το carry flag λοιπόν εδώ. Αυτό είναι το από το S, το αποτέλεσμα. Αυτό είναι το είσοδος α. Είσοδος α θέλω να είναι από πάνω. Άρα εδώ είναι είσοδος α. Εδώ είναι ο επιλογέας και εδώ είναι είσοδο... Ναι, ωραία. Ας το βάλω από εδώ καλύτερα. Άρα, έχω εδώ, αυτό είναι είσοδος α, όπως βλέπουμε από το σχήμα. Αυτή είναι είσοδος β, όπως βλέπουμε από το σχήμα. Και αυτή είναι η επιλογή, αν θέλω αφαίρεση ή άθρηση να κάνω. Αυτό το σχήμα ας το χρησιμοποιήσω. Μπορώ να σχεδιάσω και άλλα βέβαια εδώ, βλέπετε. Έχει π.χ. να γράψω κάποιες ετικέτες, να βάλω εδώ πέρα, για παράδειγμα, το α. Βάλω δίπλα εδώ, το α. Να βάλω μετά, ή μάλλον να το κάνω copy-paste αυτό. Δίπλα εδώ, θα βάλω το β. Β. Να γράψω β δηλαδή. Και ας βάλω και, και το άλλο εδώ που είναι ο add sub. Αλφα S ας το ονομάσουμε. Και ας το μετακινήσω και αυτό. Δηλαδή σχεδιάζω τώρα το σχήμα αυτό πώς θα είναι. Εδώ είναι το αποτέλεσμα S. Ας το βάλω από εδώ, είναι S. Καλό είναι βέβαια να τα βάζουμε τα γράμματα που βλέπετε μέσα στο κουτί. Όλα, για να μην εξέχει. Και κάτω είναι οι σημαίες. Ας βάλω τις σημαίες. Για παράδειγμα, αυτή η σημαία. Ας αφήσω τις σημαίες. Εντάξει, τις σημαίες θα τις χρησιμοποιήσουμε όποτε θελήσουμε. Και μπορώ να κάνω και άλλα σχήματα εδώ, όπως βλέπετε. Για παράδειγμα, βλέπετε εδώ έχει σαν κύβους, ορθογώνια, διάφορα. Έστω αυτό το απλό σχήμα μου αρέσει. Το αποθηκεύω και ανοίγω ένα καινούριο. Ένα καινούριο το οποίο θα προσθέσω τη βιβλιοθήκη. Load library, load sim library. Και πρόσθεσα ως module αυτό εδώ, το main. Και αν το σύρω, βλέπετε είναι αυτό που έχω δημιουργήσει. Τα γράμματα, το S, και μπορούμε να ενώσουμε τέτοια μεταξύ τους. Δηλαδή βλέπετε αυτό τώρα, το α, ξέρουμε ότι είναι το 4 bit. Δηλαδή αν πάω να βάλω ένα pin του ενός bit, θα μου βγάλει μη συμβατό bit width. Δηλαδή πάω να το συνδέσω εδώ, λέει κατευθείαν incompatible bit width. Γιατί
Γιατί το α ξέρουμε ότι είναι 4 bit. Τώρα, πώς μπορεί να πει, πού είναι το ξέρω, άμα πατήσουμε διπλό κλικ το ανοίγουμε. Δηλαδή, αν σε αυτό εδώ πέρα πατήσω διπλό κλικ, ή από εδώ μάλλον, πατήσω διπλό κλικ, μπαίνω μέσα και βλέπω το ότι είναι 4 bit. Και μετά ξαναγυρίζω στο σχήμα μου με διπλό κλικ και ξέρω ότι πρέπει να είναι 4 bit. Δηλαδή, να πάω εδώ να ορίσω ότι είναι 4 bit. Ορίζω 4 bit και μπορούμε και το χρησιμοποιούμε. Και μπορούμε βέβαια να άλλες πύλες δεν θέλουμε να προσθέσουμε. Έχει πάρα πολλές δυνατότητες, ούτε πολυπλέκτες. Έχει και έτοιμους αθροιστές, αφαιρέτες, flip-flop, counters, καταχωρητές. Μπορούμε, για παράδειγμα, αυτά τα bit να τα συνδέσουμε σε ένα τερματικό και να βλέπουμε κατευθείαν τον αριθμό, άμα θέλουμε. Σε TTY ή κάτι άλλο. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται αυτό το βίντεο, που σκοπό είχε να δείξει πώς μπορούμε με τη χρήση του LogicSim να δημιουργήσουμε κομμάτια τα οποία τα δημιουργούμε σε modules. Δημιουργούμε κάποια σχηματικά, μετά τα κάνουμε modules, τα οποία μπορούμε να τα επαναχρησιμοποιήσουμε σε κάτι μεγαλύτερο. Δηλαδή να έχουμε μια ιεραρχική σχεδίαση, όπως ακριβώς γίνεται έξω στα σημερινά ψηφιακά συστήματα. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε αυτό εδώ το εκπαιδευτικό βίντεο. Καλή σχεδίαση!